Χάνομαι στον έρωτα σου μη ρωτάς που θα πάει και τι θα γίνει. Ο Star FM παίρνει όλη την ευθύνη. Και ήρθε η ώρα για αυτό που περιμένατε. Έχω μαζί μου στην άλλη άκρη τηλεφωνική μας γραμμή στον Δημήτρη τον Καραδήμο. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα, τι κάνετε. Τι κάνεις, πού σε βρίσκουμε, πού είσαι. Καλά είμαι, μια χαρά. Να σπίτι διαβάζω, ξέρεις, για τα τραγούδια, για αυτά, για δουλειά. Τι επιτυχία είναι αυτή, πες μου αλήθεια. Τι τραγουδάρα έχεις βγάλει, τι χαμός γίνεται με το τραγούδι σου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πώς έγινε αυτό το τραγούδι, θες να μας πεις λίγο, γιατί όπου και να πάω ακούω φίλια με. Κοίταξε, το τραγούδι ξεκίνησε πριν 6 μήνες, έτσι, έχει κυκλοφορήσει πριν 6 μήνες. Ναι. Απλά το τελευταίο μήνα άρχισε και γίνεται, ας πούμε, έτσι γνωστό στο ευρυγγυλό. Και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο πραγματικά. Πρώτα απ' όλα να σε γνωρίσουμε όμως λίγο, γιατί υπάρχει και κόσμος που δεν σε ξέρει. Θέλω να μας πεις λίγα πράγματα για σένα, από πού είσαι. Κατάγομαι από Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Τι άλλο θέλεις να μάθεις, πες μου, ρώτησε μου τι θέλεις. Τι θέλω να μάθω, ας πούμε πώς ξεκίνησες το τραγούδι. Είχες κάποια ερεθίσματα από την οικογένειά σου. Όχι από την οικογένειά μου, δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή, κανένα δεν τραγουδάει, κανένα δεν έχει καμία σχέση με μουσική. Mm-hmm. Ξεκίνησα να τραγουδάω κάπου στα 16 μου. 16 ονών έκανα την πρώτη οντισιόν και 17 μπήκα σε μαγαζί κανονικά και το κάνω επαγγελματικά από τότε. Από 17 χρονών, πολύ ωραία. Ναι, ναι. Έχεις κάποιους καλλιτέχνες που τους θαύμαζες. Κοίταξε, πάρα πολύ, πραγματικά. Δηλαδή είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι ιστορία. Ο Γιάννης Παρή, ο Αντώνης Βαρδής. Είναι πάρα πολύ και τους έχω σαν πρότυπο. Έχεις κάνει συνεργασίες μέχρι ώρας. Υπάρχουν και κάποιοι που θες να συνεργαστείς που δεν έχει γίνει ακόμα. Ναι, βέβαια. Φυσικά από όλους έχεις κάτι να πάρεις, έτσι. Θέλω, ας πούμε, να συνεργαστώ με τον Αντώνη Ρέμο. Το θαυμάζω πάρα πολύ. Έχει τα τραγούδια τον τελευταίο καιρό. Τα τελευταία χρόνια είναι απίστευτα. Τα μελετάω και μου αρέσουν πάρα πολύ. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω τι να σου πω. Πραγματικά διαβάζω πολύ, ακούω πράγματα και είναι πολύ αυτοί που θαυμάζω. Σαν το στυλ αυτό του τραγουδιού ή της ρούμπας, το πιο γρήγορο τραγούδι, σ' αρέσει πιο πολύ από μπαλάντες. Το κάθε είδος έχει και το λόγο του που υπάρχει και δεν είναι. Το καθένα, ας πούμε, τραγούδι που σου πει και κάτι άλλο. Είναι ανάλογο στις ώρες, αν μιλάς για μένα προσωπικά. Ναι, δηλαδή δεν έχεις πιο πολύ να σου αρέσει αυτό το στυλ. Όχι, δεν είναι κάτι έτσι που έχω ένα συγκεκριμένο στυλ. Ανάλογο στις ώρες. Κάποια στιγμή θέλω να ακούσω κλάδι, θέλω να ακούσω κάτι άλλο, θέλω να ακούσω κάτι πιο pop. Δεν έχω κάτι τέτοιο. Γενικά όμως, ελληνική μουσική ακούς. Ναι. Λόγω της δουλειάς. Μάλιστα. Στην Ελλάδα, εσύ όπως τα βλέπεις, σου άγγεται ακόμα, είσαι πολύ μικρός. Υπάρχουν ευκαιρίες, δηλαδή, να προχωρήσεις για νέο καλλιτέχνη. Θέλεις να μιλήσουμε συγκεκριμένα για τη δουλειά μου ή γενικότερα. Ναι, για τον τραγουδιστή, βέβαια, ναι. Για τον τραγουδιστή. Πιστεύω ότι δεν μιλάω για μένα, μιλάω γενικά. Mm-hmm. Ότι αξίζει και προσπαθεί για τη δουλειά του. Και σου αναλώ ότι δεν μιλάω για μένα. Μιλάω γενικά σε όποιον τομέα και να είναι αυτό. Ναι. Ότι αργά ή θα πάει μπροστά, κάτι θα κάνει. Δεν θες να μας πεις, δηλαδή, κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή που βλέπεις κι εσύ. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζεις είναι αυτές που αντιμετωπίζεις σε όλες τις δουλειές. Τα λεφτά δεν υπάρχουν και πάλι δεν το λέω από μιζέρια, απλά έτσι είναι τα πράγματα. Ο κόσμος δεν μπορεί να διαθέσει πολλά λεφτά, πολλά χρήματα για τη διασκέδασή του. Βλέπουμε ότι μας άρχισαν και μας επηρεάζουν πράγματα, ξέρεις, στην καθημερινότητα mm-hmm. που το παλιά δεν τα σκεφτόμασταν. Και είναι οι δυσκολίες για όλους. Οπότε ο καθένας τώρα στον τομέα του κοιτάει και πορεύεται και προσπαθεί να ανεβεί και να κάνει κάτι, ας πούμε, στον τομέα του. Παρ' όλα αυτά, σου έχω και άλλη μια ερώτηση για αυτό το τραγούδι, γιατί επιμένω στο τραγούδι και το τραγούδι έχει κάνει μεγάλη επιτυχία, όντως. Σε άλλαξε καθόλου αυτή η απότομη αποδοχή, πώς να το πω. Κοίταξε, δεν το βλέπω σαν αποδοχή κλπ. Βλέπω σαν αγάπη κόσμου. Σωστά. Και όχι, δεν με άλλαξε. Και αν με άλλαξε, με άλλαξε προς το καλύτερο. Προσπαθώ ακόμα πιο πολύ για τη δουλειά μου. Τρέχω πιο πολύ για τη δουλειά μου. Θέλω να κάνω πολλά παραπάνω πράγματα. Θέλω να γίνομαι καλύτερο συνέχεια. Αυτό τον καιρό είσαι κάπου. Πάνω εξτρά, σε όλη την Ελλάδα, στο εξωτερικό. Την άλλη εβδομάδα είμαι στη Γερμανία, στην Κύπρο. Mm-hmm. Αύριο είμαι στη Σάμο. Φυσικά θα είμαι τώρα στο Summer Tour, ας πούμε, στο Άρεντ. Έχει ξεκινήσει από τώρα, δηλαδή το καλοκαιρινό. Ναι, το καλοκαιρινό. Τα talent show, ας τα πούμε έτσι, σ' αρέσουν, ναι, θα έπαιρνες ποτέ μέρος. Εγώ προσωπικά όχι, αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο δίνει ευκαιρία στις καλλιτέχνες άνθρωπους. Ή σαν το jazz που κάνεις. Δεν με εκφράζει κάτι τέτοιο για να το έκανα. Δεν θα το έκανα, ας πούμε, όταν ήθελα να κάνω κάτι στη δουλειά μου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Είναι η προσωπική μου άποψη. Άλλο τραγούδι έχουμε στη σκαριά. Έχω λίγο καιρό που έχω υπογράψει με τον παραγωγό μου, τον Χριστόδουλο Σιγάνο. Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Οπότε καταλαβαίνεις πως σιγά-σιγά κάτι καινούργιο θα βγει, κάτι θα γίνει. Ήθελα να του πω ένα τεράστιο ευχαριστώ mm-hmm. μέσα στην εκπομπή σου για τη στήριξη και τη δύναμη που νιώθω που είμαι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Και από εκεί και πέρα τα καλύτερα θα έρθουν. Ωραία. Άρα εμείς θα υπολογίζουμε σε τραγούδι. Άλμπουμ πιο αργότερα, ίσως. Ολοκληρωμένο. Θα δούμε. Όλα να γίνουν. Ξέρω εγώ, ήταν τώρα αυτή η συνεργασία να γίνει και από εδώ και πέρα όλα καλά θα γίνουν.
Μου είπες για την περιοδία σου. Άλλα σχέδια έχουμε στο χειμώνα? Έχεις κάνει συζητήσεις να σε δούμε σε κάποιο κέντρο? Είναι λίγο μακριά ο χειμώνας. Συζητάμε κάπου να βρούμε μια βάση, κάπου να είμαστε πιο σίγουρα, να μην είμαστε σε αυτό το καλοκαίρι. Ξέρεις που αυτό που θα γίνει το καλοκαίρι. Είναι πολύ κοντά. Πολύ κοντά, αλλά είναι τίποτα στις συζητήσεις όλες. Πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο που το είδα και εγώ στα social. Ασχολείσαι εσύ με τα social media? Facebook, Twitter? Όχι, η αλήθεια είναι πως δεν προλαβαίνω. Όχι πολύ. Είχα δηλαδή, ας πούμε, μια σελίδα στο Facebook, αλλά δεν πολύ μπαίνω. Πες μου, τι είδες? Όχι κακό αυτό, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο γιατί με ρωτάνε. Γιατί έχεις δίνει δύο προφίλ που λένε ότι θα κλείσουν και να πάνε τα παιδιά στη σελίδα όλοι να κάνουν like και να μαθαίνουν από εκεί τα νέα σου. Μάλιστα. Εσύ βλέπεις καλό αυτό το θέμα με το ίντερνετ? Σε έχει βοηθήσει στη δουλειά με το YouTube, ας πούμε, οι προβολές? Βέβαια, πλέον εκεί πέρα πήγε το πράγμα. Φυσικά, είναι απίστευτη βοήθεια. Θες να μας πεις κάτι στους ακροατές που σε περιμένανε τόσο καιρό, τόσες μέρες? Τι να πω, υγεία σε όλους, πραγματικά, όνειρα, αγάπη σε αυτό που κάνει ο καθένας ξεχωριστά, προσπάθεια και τίποτα άλλο. Και όλα θα γίνουν. Πολύ ωραία. Και καλές διακοπές, όσο προλάβουμε να πάμε. Στον Ναύπλιο θα σε δούμε. Για μιλάς για δουλειά ή για διακοπές? Και για τα δύο. Μακάρι να πει. Έχεις έρθει ποτέ? Ωραία, τότε θα σε φέρουμε. Λοιπόν, Δημήτρη, χίλια ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά. Και περιμένουμε τα καινούργια σου τραγουδιά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.